in diesen Bereich investiert werden, die muss besorgt mit dem Auftrag, basiert auf dem Vertrag von Rom des Binnenmarktes und zum Ausgleich regionaler Differenzen in Europa und den Mitgliedstaaten der Europäischen Union. Deswegen ist die Bank sehr engagiert in der Förderung von Forschung und Entwicklung. Das gilt auch in ihrem Bereich. Das beginnt bei den Landmaschinenherstellern, die κάνουμε μεγάλο προβιωτικό τρόφιμο, να το θυμάστε. Προβιωτικό, έτσι άντε είμαι. Πολύ σημαντικές δράσεις της περιφέρειας Πελοποννήσου στο πλαίσιο της εξωστρέφειας αλλά και στο πλαίσιο της συνεργασίας που ήδη έχει ξεκινήσει με ένα από τα πιο σημαντικά οικονομικά κρατήδια της Ευρώπης, το κρατήδιο της Βόρειας Ρινανίας-Βεστφαλίας στη Γερμανία. Συμμετείχαμε στη μεγαλύτερη διεθνή έκθεση τροφίμων και ποτών για το 2013 που είναι η Ανούγκα στην Κολονία, μαζί με 32 επιχειρήσεις εξαγωγών από την Πελοπόννησο. Το λέω αυτό γιατί είναι ιδιαίτερα σημαντικό
Ποτέ η περιφέρεια Πελοποννήσου δεν είχε τόσο μεγάλη συμμετοχή σε αυτή την έκθεση. Είμαστε δίπλα στις παραγωγικές τάξεις, δίπλα στις εξαγωγικές μας εταιρείες, γι' αυτό και αναλάβαμε εμείς να είμαστε αυτοί που θα καλύψουμε μέρος του κόστους μαζί με τα επιμελητήρια και μαζί και με τους ίδιους επιχειρηματίες, για να μπορέσουμε να βρεθούμε εκεί όσοι μπορούμε περισσότερο. Πόσοι επιχειρηματίες περίπου? 32 επιχειρήσεις ήταν εκεί. Έγινε ειδική εκδήλωση για τα πελοποννησιακά προϊόντα με γαστρονομία, δηλαδή η περιφέρεια Πελοποννήσου στο κεντρικό περίπτερο του ΟΠΕ είχε ιδιαίτερα αφιερωμένη μία ολόκληρη ημέρα για την πελοποννησιακή κουζίνα, όπου τα εδέσματα της Πελοποννήσου τα γεύτηκαν όλοι οι επισκέπτες. Το περίπτερό μας, πέρα από τον κύριο Υπουργό, τον Αγροτικής Ανάπτυξης, τον κύριο Τσαφτάρη, ο οποίος το επισκέφθηκε και επεσήμανε τα πλεονεκτήματα των προϊόντων της Πελοποννήσου, αλλά και της χώρας γενικότερα, το επισκέφθηκε και η κυρία Υπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, η κυρία Αντζέλικα Σβάλ Ντίρεν, η οποία βρέθηκε και στην Τρίπολη, από ό,τι θυμάστε πρόσφατα, όπου ήταν ιδιαίτερα σημαντικό τα λόγια που είπε στα γερμανικά μέσα ενημέρωσης αμέσως μετά. Η κυρία Ντίρεν είναι πολύ σημαντικό πολιτικό στέλεχος, όχι μόνο στη Ρινανία-Βεστφαλία, αλλά και στο κόμμα του SPD της Γερμανίας. Είναι, θα έλεγα, αντιπρόεδρος σχεδόν, συμμετέχει στη Μικρή Βουλή, όπου μιλώντας στα γερμανικά μέσα ενημέρωσης, έκανε ιδιαίτερη αναφορά στα προϊόντα της Πελοποννήσου, στο λάδι, στις ελιές, στο μέλι. Ήταν εξαιρετικά σημαντική στιγμή για μας. Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου, ο κύριος Στατούλης, βρέθηκε εκεί, επισκέφθηκε όλα τα περίπτερα και έδωσε συνεντεύξεις τύπου σε πάρα πολλά μέσα μαζικής ενημέρωσης της Γερμανίας, αναφερόμενος στα προϊόντα της Πελοποννήσου, αλλά και γενικότερα στην περιφέρειά μας και τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που έχει, όχι μόνο για την αγροτική οικονομία, και για τον τουρισμό και για τον πολιτισμό. Αυτό που θέλω να επισημάνω είναι ότι με το επιμελητήριο της Ρινανίας Βεσφαλίας, της Κολονίας καταρχήν, είχε μία πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση, η οποία στο πλαίσιο αυτής θα έχουμε στο επόμενο χρονικό διάστημα συγκεκριμένες δράσεις και ανταλλαγές απόψεων μεταξύ των επιχειρηματιών. Με την ολοκλήρωση της Ανούγκα την επόμενη κιόλας ημέρα είχαμε μία ιδιαίτερα σημαντική στιγμή για τη χώρα μας. Συγκινηθήκαμε πολύ όταν είδαμε την ελληνική σημαία να κυματίζει δίπλα από τη σημαία του κρατηδίου στην καγκελαρία, στο κτίριο που στεγάζεται η κυβέρνηση του κρατηδίου. Στην επίσκεψη του Περιφερειάρχη και όλων εμάς των συνεργατών του, όπου για πρώτη φορά, όπως δήλωσε ο Υπουργός της Γραμματείας της κυρίας Πρωθυπουργού, πηγαίνει εκεί μία περιφέρεια, ένα κράτος. Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου μίλησε για την Ελλάδα, για τη μεγάλη προσπάθεια των Ελλήνων πολιτών, έδωσε μήνυμα ελπίδας προς όλους ότι θα τα καταφέρουμε και βέβαια έγινε ειδική παρουσίαση για την περιφέρειά μας με τα τόσα πολλά πλεονεκτήματα τα οποία έχει. Συνεχίζουμε τη συνεργασία με την Βεσταλία Ρενανία, θα έχουμε ανταλλαγή επιχειρηματικών ομάδων και από τη Γερμανία και από την Ελλάδα, ταξίδια επιχειρηματιών, θα έχουμε B2B συναντήσεις, καθώς και δημοσιογράφους από την περιοχή που πρόκειται να έρθουν στην περιφέρεια Πελοποννήσου. Αξίζει να πω ότι η δική μας αποστολή επισκέφθηκε και το προξενείο του Ντίσεντορφ, όπου εκεί μιλήσαμε και με τους Έλληνες ομογενείς και είδαμε πως τα μάτια των ομογενών, όταν απευθύνονται σε εκπροσώπους από την Ελλάδα, είναι γεμάτα αγωνία, προσμονή και ελπίδα. Ελπίδα για την πατρίδα μας. Θα σας έλεγα ότι οι ομογενείς έχουν ακόμα περισσότερο τον ελληνισμό μέσα τους. Εμείς θα ξεκινήσουμε μία μεγάλη, πολύ μεγάλη προσπάθεια με την ομογένεια όχι μόνο της συγκεκριμένης περιοχής, όπου είναι η πρώτη περιοχή στην Ευρώπη. Το Ντίσεντορφ έχει 120.000 και πλέον Έλληνες. Ξεκινάμε λοιπόν από εκεί, αλλά θα επεκταθούμε σε όλη την ομογένεια, γιατί πιστεύουμε ότι ο ελληνισμός είναι κάτι πολύ μεγαλύτερο και πιστεύουμε πως αυτό το υψηλό φρόνημα του ελληνισμού και της ελληνικής ψυχής χρειάζεται αυτή τη στιγμή για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε την κρίση. Εμείς αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουμε ένα τεράστιο πρόβλημα. Λόγω της οικονομικής κρίσης κινδυνεύει να διαραγεί ο κοινωνικός πιστός, η κοινωνική μας συνοχή. Γιατί καλούμαστε να κάνουμε γρήγορες προσαρμογές. Όταν οι προσαρμογές στη Γερμανία στη δεκαετία του 80 που περνούσε τη μεγάλη της οικονομική κρίση
την οποία δεν πρέπει να την ξεχνάνε οι Γερμανοί, έτσι, γιατί η διεθνής κοινότητα βοήθησε με τους καλύτερους τρόπους να ενισχυθούν, να ενισχυθούν. Οι προσαρμογές χρειαζόντουσαν δεκαετία για να απολύσουν την δεκαετία του 1995-96 στην Στουτγκάρδη 1.100 υπαλλήλους, χρειάστηκαν 12 χρόνια. Εμείς απολύουμε και διαλύουμε τον κοινωνικό μας ιστό μέσα σε ένα βράδυ. Σε ένα βράδυ. Για να δείξουμε σε όλη την διεθνή κοινότητα, αλλά προπάντων στους φίλους μας, ότι έχουμε την δυνατότητα και την ικανότητα να αντιμετωπίσουμε τα δικά μας προβλήματα, τα προβλήματα που εμείς δημιουργήσαμε, προκειμένου η περιφέρειά μας, η χώρα μας, να βρει τα δικά της περπατήματα, το δικό της περπάτημα. Και χαίρομαι ακόμα περισσότερο ιδιαίτερα, γιατί η δική μας η άποψη είναι ότι η Ευρώπη δεν έχει κανένα νόημα αν παραμείνει στα στενά όρια μιας ένωσης με κύρια κατεύθυνση το κοινό νόμισμα. Χωρίς τους πολίτες της, χωρίς τον πολιτισμό της, πολιτικά δεν θα μπορούμε να θεωρούμε την ενοποίηση της Ευρώπης. Και εξ αρχής θέλω να τοποθετηθώ πολιτικά πάνω σε αυτό το θέμα, γιατί είναι ένα κρίσιμο μέγεθος που από εδώ και πέρα θα απασχολήσει όλον τον προβληματισμό, αλλά θα δημιουργήσει και τις προϋποθέσεις για νέες ηγεσίες στην Ευρώπη. Γιατί ο πολιτισμός είναι αυτός που μας ενώνει. Και αυτό είναι και το μεγάλο έλλειμμα της σημερινής σύγχρονης Ευρώπης. Η Ευρώπη σταμάτησε πλέον να παράγει πολιτισμό, να πρωτοστατεί και να πρωτοπορεί σε καινοτόμα πράγματα που έχει ανάγκη σήμερα ο σύγχρονος τόπος. Δεν μπορεί όλα τα πράγματα να γίναν ξαφνικά το ίδιο. Δεν μπορεί να μην υπάρχει μια διαφορετική προσέγγιση. Δεν μπορεί αυτή η δημόσια διαβούλευση στους πολίτες να σταματά μόνον και μόνον στις οικονομικές πολιτικές, οι οποίες ασφαλώς και αποτελούν το μεγάλο εργαλείο, είναι η προσπάθεια για να πραγματοποιήσουμε αυτή την πολυπόθετη Ευρωπαϊκή Ένωση. Θεωρώ ότι δεν μπορούμε να το συναντήσουμε αυτό εάν δεν επιστρέψουμε όχι σε μια λογική η οποία ουσιαστικά θέλει να μας δώσει μια εικόνα και ένα περιεχόμενο ενός κάποιου ακραίου ηθικισμού, αλλά μιας βασικής φιλίας.